είχατε προνοήσει, έχετε έρθει εδώ πέρα βασικά για να δείτε τον Ολυμπιακό και να ψηφίσετε, είχατε προνοήσει από πριν? Είχα κανονίσει εδώ και πιο πολύ από ένα μήνα και είχα εγγραφεί στους καταλόγους για να ψηφίσω στο Vilnius, καθότι είχα προγραμματίσει και το ταξίδι μου στο Final Four του μπάσκετ. Ίσως γιατί πίστευα και πολύ ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί στο Final Four. Και βεβαίως ήταν σημαντικό για μένα να μπορέσω να εξασκήσω και το εκλογικό μου δικαίωμα, το οποίο πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας πολίτης. Η διαδικασία ήταν εύκολη? Ήταν πολύ εύκολη η διαδικασία, δείχνοντας το διαβατήριο ή την ταυτότητα εδώ πέρα στην πρεσβεία. Δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν πολύ ευγενική, ήταν και ο πρέσβης εδώ πέρα, και το οποίο ήταν διευκόλυνη τη διαδικασία. Μέσα σε λίγα λεπτά ψήφιζε κανένας και μπορεί να πάει να εξασκήσει μετά και το υπόλοιπο, που είναι το δικαίωμα για να υποστηρίξει την ομάδα του. Τον Ολυμπιακό πώς τον είδατε χθες και η πρόβλεψή σας για την Κυριακή? Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, μας φόβησε πάρα πολύ. Μετά έκανε ένα καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο πήρε μια διαφορά. Μας έκανε να άλλαξε την ψυχολογία μας και βεβαίως κέρδισε. Τώρα για την Κυριακή, τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα. Ένας τελικός είναι ένας δύσκολος αγώνας. Παίζει με μια ομάδα που έχει μεγάλες περγαμηνές στην Ευρώπη, τη Real Madrid, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, οι παίκτες, ο προπονητής, το κλίμα που έχει αυτή η ομάδα θα οδηγήσει να φέρει το ευρωπαϊκό κύπελλο στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.